Έχει λοιπόν δημιουργηθεί ένα θέμα, ότι ο Νανόπουλος έχει θέμα με την κυρία Κασίμη, την διευθύντρια της αρχαιολογικής υπηρεσίας της Κορινθίας, επειδή είναι γυναίκα υποψηφίου δημάρχου του κυρίου Μεταξά. Η σχέση σας λοιπόν με την κυρία Κασίμη, υπάρχει συσχετισμός αυτών των διακοπών των έργων με λόγω κακών σχέσεων με την κυρία Κασίμη? Σε ό,τι με αφορά, γιατί αυτό πρέπει να σας λέω. Εγώ αντιμετωπίζω τον οποιονδήποτε προϊστάμενο υπηρεσίας, ερετό κτλ. Θεσμικά. Και θεσμικά θα σας πω. Τώρα, αν αυτός έχει κίνητρα οποιοδήποτε διαφορετικά, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για κάποιον άλλον. Για τον εαυτό μου μιλάω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεργαστώ με την κυρία Κασίμη, με τον οποιονδήποτε, για το καλό των Κορινθίων. Και βεβαίως περίμενα από την κυρία Κασίμη να κάνουμε ό,τι έγινε στο Άργος. Στο Άργος, ξέρετε, τη σημαία τη μεγάλη την έβαλαν στις επάλξεις του κάστρου. Κάτι το οποίο η κυρία Κασίμη δεν μου επέτρεψε να το κάνουμε στον Ακροκόρινθο. Και θεωρώ ότι ήταν λάθος και αναγκαστήκαμε να το βάλουμε κάπου αλλού. Για να τιμήσουμε τα 200 χρόνια. Επίσημα δεν σας επιτράπει. Επίσημα και γραπτός. Και γραπτός. Άρα υπάρχει δηλαδή αλληλογραφία που σας απαγόρευσε. Βεβαίως. Αυτό είναι πρώτη φορά που το λέτε αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να το βάλουμε, γιατί εκεί, στην είσοδο δηλαδή του Ακροκορίνθου, για πρώτη φορά κοιμάτισε η Γαλανόλευκη. Ναι. Το ξέρετε. Έτσι όπως είχε οριστεί το σύμβολο από την πρώτη Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου κτλ. Κοιμάτισε για πρώτη φορά στην έδρα της τότε προσωρινής διοίκησης, αυτό που λέω εγώ, πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας, στον Ακροκόρινθο. Και θα το ήθελα και θα ήταν πολύ σημαντικό δίπλα από την είσοδο του κάστρου να υπάρχει αυτή η σημαία τα 200 τετραγωνικά μέτρα, όσα και τα χρόνια από 1821. Αυτό δεν έγινε και τη βάλαμε σε μια άλλη θέση. Λοιπόν, και θα φαινόταν και πιο μεγάλη σημαία, θα φαινόταν σε όλο το μέγεθός της και θα φαινόταν και πιο μακριά. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν πολύ καλύτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Στην αρχαία Κόρινθο έχουμε να αναπλάσουμε τον ξενία και το περιβάλλοντα χώρο πολύ γρήγορα. Και με την ευκαιρία που το συζητάμε τώρα, θα ήθελα να απαντήσω και στον κύριο Σταυρέλη και στον κύριο Πνευματικό να μην παραπλανούν τον κόσμο. Γιατί παραπλάνηση είναι όταν λένε ότι έχουμε μια μελέτη 394.000 ευρώ. Ναι, αλλά τι τους φέρετε να ψηφίσουν? Κοιτάξτε κάτι. Ναι, όταν λες τη μισή αλήθεια όμως, είναι το χειρότερο ψέμα. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κράτους που προβλέπεται, η μελέτη έχει αυτό το κόστος. Έπρεπε να πούν όμως, όπως το λέω και εγώ τώρα, και να το ξέρει και ο κόσμος, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή το έργο και οι κανονισμοί του Υπουργείου λένε ότι πρέπει να είναι αυτό το κόστος, το προϋπολογισμός της μελέτης, θα πληρωθούν και αυτά τα λεφτά. Η πραγματική πληρωμή θα είναι λιγότερη από το 25%. Ούτε το 1/4 δεν θα πληρώσουμε. Ναι. Αυτό δεν το είπε όμως. Δηλαδή ούτε ο κ. Σταυρέλης. Λιγότερο. Ούτε ο κ. Σταυρέλης το είπε, ούτε ο κ. Πνευματικός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να πούν όλη την αλήθεια. Να πω και τον αντιλογωγό. Τότε ο Νανόπουλος γιατί πήγε να υπερασπιστεί τον Δήμο στο ΚΑΣ με μία μελέτη των 5.000 ευρώ, μία έκθεση ιδεών έτσι όπως φάνηκε, αφού δεν συζητήθηκε καν από το ΚΑΣ η διαδικασία το να φτιαχτεί ένα θέατρο εκεί πέρα? Και ας μην κρυβόμαστε, όταν κλείνει μία πόρτα είναι πολύ δύσκολο να ξανανοίξει. Θεώρησα και δεν έχω μετανιώσει γι' αυτό, υποχρέωσή μου να υποστηρίξω το Δήμο στην μελέτη που είχε γίνει, την προμελέτη και την υποβολή που είχε γίνει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Παρότι ήξερα ότι αυτό ήταν μια πρόχειρη μελέτη, παρότι όλοι το έλεγαν ότι αυτό που προβλεπόταν σαν ένα τεράστιο θέατρο δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ το ΚΑΣ να το εγκρίνει. Υπευλήθη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και προεκλογικά και έπαιξαν ρόλο και οι εκλογές, γιατί υπευλήθη βιαστικά. Και ενώ δεν είχε ληφθεί. Για να ανακοινωθεί, εννοείται. Για να ανακοινωθεί και να πάρουμε μερικές ψήφους στις εκλογές. Ναι, αλλά και εσείς το είχατε ψηφίσει αυτό. Και είχατε, και χειροκροτήσει. Και τώρα επιμένω και το λέω. Ναι, και εγώ το θέλω το θέατρο να γίνει εκεί. Μήπως ο Νανόπουλος πρέπει να επανεποβάλει το αρχαίο θέατρο της αρχαίας Κορίνθου. Να βάλουμε και το αρχαίο θέατρο και με ξύλινη κατασκευή. Και εκεί πραγματικά να εκτοξευτεί η επισκεψιμότητα της Κορίνθου, της αρχαίας Κορίνθου. Λειτουργούσε το αρχαίο θέατρο για αρκετά χρόνια ξύλινο στον αρχαιολογικό χώρο. Και αυτό είναι μία από τις προτάσεις που θα κάνω στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και το ξύλο να αποθαρρύνει και κάποιους κύριους που το κάνουν φορητά. Σωστά. Λοιπόν, μία από τις προτάσεις μας θα είναι αυτή. Θα την προσυμφωνήσουμε με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά θα το υποβάλουμε για να είναι και τυπικά η έγκρισή του. Υπάρχει σκέψη να αξιοποιηθεί το αρχαίο θέατρο, να αναδειχθεί εκ νέου
και στη συνεργασία με την αρχαιολογία να δούμε και παραστάσεις να γίνονται εκεί σε ένα υπέροχο θέατρο, σε ένα μαγευτικό χώρο. Ναι, η πρόθεσή μου είναι μία από τις προτάσεις που υποβάλλουμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι αυτή. Να δημιουργήσουμε το ξύλινο θέατρο στον χώρο του, τον αρχαιολογικό. Η εναλλακτική πρόταση θα υπάρχει βεβαίως. Θα υποβάλλουμε τρεις προτάσεις για να επιλεγεί η μία καλύτερη.